Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε για να τα πούμε. Μας περιμένει. Έλα, Σοφία, με τις πιταλούδες, έλα. Αγαπημένο μου τραγούδι. Ήρθε και σε σένα την άνοιξη, έτσι. Ναι, εν τω μεταξύ είναι ένα τραγούδι. Ούτε σε άλλο από αυτό το νησί οποίο... κιόλας, δεν έφυγε ποτέ η άνοιξη, έτσι. Ναι, ναι, ακόμη. Ούτε το καλοκαίρι άλλωστε. Είναι ένα τραγούδι που ακούγεται πάρα μα πάρα πολύ στα ραδιόφωνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξω οποιοδήποτε σταθμό και να μην ακούσω αυτό το τραγούδι. Πολύ με ευχαριστεί αυτό. Πολύ με κάνει χαρούμενη. Και έχεις ήδη φανατικούς φαν στην Κύπρο. Έτσι για να ξέρεις. Λοιπόν, για πες μας τώρα για αυτή την πληροφορία που μας έδωσε ένα πουλάκι για την. Πουλάκι. Για την παραμονή στη Νέα Υόρκη. Κάτι ευχάριστο συμβαίνει εκεί. Τι έκανες στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, έζησα μια απίστευτη εμπειρία. Δηλαδή. Έγινε ένα πολύ ωραίο project από πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Για μένα ήταν ένα όνειρο που γίνει πραγματικότητα. Έτσι και να πάω σε αυτή την καταπληκτική πόλη. Και να πολύ. Στην Νέα Υόρκη. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, έγινε ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ στη Νέα Υόρκη. Κάτι νομίζω που δεν συμβαίνει σε πολλούς και νιώθω πάρα πολύ τυχερή που μου συνέβη. Φυσικά αυτό έγινε γιατί υπάρχει μια ομάδα από πίσω, πολύ δυνατή όπως είπα. Με ονόματα όπως είναι του Γιώργου του Μπελαπεσιώτη, ο οποίος ασχολείται με τη μόδα, είναι fashion designer και έχει δουλέψει με απίστευτα μεγάλα ονόματα όπως είναι ο Αλεξάνδρου Μακκουίν, η Ντόνα Κάραν. Είναι και τραγουδοποιός συγχρόνως. Έχει δώσει κομμάτια στο BBC, έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες. Όπως είναι ο Χάρης ο Μαυρομιχάλης, ο οποίος είναι σκηνοθέτης, έχει συνεργαστεί με τη Τζόντι Φώστερ και το Spike Lee, έχει κάνει διάφορα project. Διευθυντής φωτογραφίας ο Τζόναθαν Τσεν, ο οποίος έχει συνεργαστεί για τη διεύθυνση φωτογραφίας στο Sex and the City. Ο Άντωνι Τζέιμς, ο οποίος είναι συνθέτης και αυτός, έχει γράψει πολλά ωραία κομμάτια κλπ. Αυτό δεν είναι βίντεο κλιπ, αυτό είναι κινηματογραφική ταινία. Ναι, είναι υπερπαραγωγή, παιδί μου.